Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα, ένας βούλγαρος έχει φτιάξει έναν κινούμενο οίκο ανοχής με 13χρονα, ξέρω εγώ, και με 18χρονα, τα οποία γυρίζουν στα σπίτια που μένουν οι Πακιστάνοι ή άλλοι αλλοδάποι, εκδίδονται 10 λεπτά, επειδή μπήκα μέσα τους, έζησα, συζήτησα μαζί τους, κατάλαβα τι γίνεται. 10 λεπτά το αντίτιμο είναι 5 ευρώ. Αυτά τα 10 λεπτά μπορεί να είναι 30 άνθρωποι που θα χρειαστούν 10 λεπτά για τις, να εξυπηρετηθούν, για να μην χρησιμοποιήσω άλλους όρους τώρα και γίνομαι κυνικός και χυδαίος. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κοινωνία που τα βλέπει, τα ζει. Και η πλάκα ποια είναι τώρα, να παίρνεις την αστυνομία, να γίνεται δίπλα σου το έγκλημα και να υπάρχει το περιπολικό. Δεν φταίνει η αστυνομική, προς Θεού, έτσι. Το περιπολικό να είναι, ας πούμε, 30 χιλιόμετρα μακριά. Γιατί ο Δήμος αυτός είναι από το Άνω Δόριο μέχρι την Τραγάνα.